Πολυμάρκο. Διατάχθηκε εδώ από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να εκενωθεί από τους κατοίκους. Είμαστε και οι τελευταίοι που έχουμε μείνει εδώ στο σημείο. Τα δύο λοιπόν χωριά που είναι πιο κοντά στις Φλόγες, Μακρυμάλ και Κοντοδεσπότη, εκενώνονται αυτή την ώρα με εντολή της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι Φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα και όπως φαίνεται θα περικυκλώσουν τους οικισμούς. Να σου πω ότι στις εικόνες που σας δίνουμε και τώρα μπορείτε να δείτε τις Φλόγες εδώ στην πλαγιά. Να πω ότι πριν είχαν πλησιάσει πολύ επικίνδυνα το κεντρικό κτίριο του μοναστηριού από την πίσω μεριά τα δέντρα. Δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσο θα μπορέσει να σωθεί το συγκεκριμένο μοναστήρι, γιατί οι Φλόγες είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να μεταφέρουμε ως τελευταία εξέλιξη είναι πως τα δύο αυτά χωριά τα καλεί η πολιτική προστασία, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, να εκενωθούν, καθώς είναι σε πολύ επικίνδυνη θέση πλέον και η φωτιά απειλεί τα συγκεκριμένα αυτά χωριά. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και πριν, οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις εστίες τους από μόνοι τους. Ωστόσο, τώρα, Μάρκο, έρχεται και η επίσημη εντολή. Τα περιπολικά έχουν ήδη φύγει από εδώ και κατευθύνονται στους οικισμούς για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους που έχουν μείνει πίσω ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν προς τα Ψαχνά, κοντά στη θάλασσα δηλαδή.